Πλούσιες οι εκδηλώσεις της 80 για το έτος εφεδρείας και εθνοφυλακής. Σήμερα το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων Πανάκη του ξενοδοχείου Κυπριώτης Βίλατς η μερίδα με θέμα εθνοφυλακή 80 ο πολλαπλασιαστής ισχύος και ο ισχυρός μοχλός αποτροπής με συμμετοχή ακαδημαϊκών και στρατιωτικών ομιλητών. Ο ταξίαρχος 80 μας μιλάει για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Το πολύ είμαστε εξαιρετικά συγκινημένοι με τη σημερινή ημερίδα, η οποία, όπως γνωρίζετε, όλο το έτος αποτελεί μια σειρά δράσεων που έχει θεσμοθετεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά με το έτος εφεδρείας και εθνοφυλακής. Και εμείς εδώ, σαν ΑΤΕ, σήμερα κορυφώνουμε τις εκδηλώσεις αυτές με την ημερίδα που έχει ως τίτλο «Η εφεδρεία και εθνοφυλακή ως πολλαπλασιαστής ισχύας και μοχλός αποτροπής». Ένα ιδιαίτερο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό μήνυμα, το οποίο μήνυμα δίνει σε όλους μας την παρακαταθήκη η οποία επιτάσσει η λειτουργία όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Η εφεδρεία και η εθνοφυλακή, όπως ξέρετε, είναι έννοιες οι οποίες καθημερινά αποδεικνύονται από τους αφανείς ήρωες. Και σε εμάς, εδώ στην περιοχή του Αιγαίου Αρχιπελάγους και ειδικά στην καρδιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους, όπως λέγεται η περιοχή ευθύνης 80, είναι μια έννοια η οποία είναι συνυφασμένη με τη στάση ζωή του καθενός. Γι' αυτό θα ήθελα με το ρητό της ΑΤΕ «Γαία και Ήδωρο δίδομε» να θέσω ως παρακαταθήκη σε όλους μας ότι η μερίδα αυτή και η δραστηριότητα του έτους αυτού θα είναι η απαρχή ενός νέου ξεκινήματος με στόχο όλοι μας να έχουμε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στην περιοχή ευθύνης προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με μια όμορφη συναυλία απόψε το βράδυ και θέλαμε να μας πείτε για την συμμετοχή αυτή αλλά και για τους πολύ επίσημους προσκεκλημένους που έχουν δεχθεί πρόσκληση από την 80. Όπως πολύ καλά είπατε, θα κορυφωθεί με μια μουσική βραδιά η οποία βραδιά έχει ένα διτό ρόλο. Συμμετέχει η ψήφωνος κυρία Ζαράκη μαζί με τη στρατιωτική μουσική της 80 σε ένα μουσικό πρόγραμμα, αλλά συμμετέχουν και τα παιδιά μας στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της ΚΟ και δύο μικρές οι οποίες θα μας τραγουδήσουν και οι οποίες σε αυτή τη βραδιά θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ έτσι χαλαρό, μια πολύ χαλαρή προσέγγιση και να κλείσει η επαιτειακή ημέρα. Όπως είπατε, έχουμε πολύ σημαντικούς επισκέπτες. Οι επισκέπτες μας είναι ο επίτιμη αρχηγή ΓΕΘΑ ΓΕΣ, οι οποίοι βρίσκονταν και έχουν διατελέσει διοικητές στην 80 και τους οποίους έχουν την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε σήμερα. Είναι, όπως γνωρίζετε, πολύ συγκινημένοι όταν βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι τους αγαπούν, ανθρώπους οι οποίοι θυμούνται και με τους ανθρώπους τους οποίους έχουν συμπολεμήσει μέσα εισαγωγικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει για μας τα λιθάρια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βάλουμε ένα πετραδάκι. Είναι ήρωες της 80, είναι ήρωες του ελληνικού στρατού, τους οποίους με εξαιρετικό σεβασμό και με πολύ τιμή φιλοξενούμε σήμερα. Είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Αντωνακόπουλος, και η επίτιμη αρχηγή ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Τούμπας και ο στρατηγός ο κ. Γκίνης. Μόνο δόξα και τιμή. Φυσικά την ημερίδα την ετοιμάει η παρουσία του διοικητού της ΑΣΔΕ, του στρατηγού του κ. Μανολάκου, ο οποίος είχε και μας έκανε την εξαιρετική τιμή σήμερα να παρευρεθεί στην όλη εκδήλωση και της ημερίδας, αλλά και της αποψινής μουσικής βραδιάς. Θα ήθελα και πάλι κλείνοντας να σας πω ότι από τις δράσεις αυτές φαίνεται ότι ο ελληνικός στρατός σε καμία περίπτωση δεν είναι σε κρίση. Και καθημερινά δίνουμε τον αγώνα όλοι για να προασπίσουμε το όραμά μας, το οποίο όραμα επιτυχάνεται μόνο με την καθημερινή αποτρεπτική δύναμη η οποία εξασφαλίζεται μέσα από μια συνεχή εκπαίδευση και μια συνεχή παρουσία στο ακριτικό αυτό κομμάτι των 136 νησιών και βραχνησίδων που μας έκανε την ύψιστη τιμή να διαφυλάττουμε η πατρίδα. Το βόρειο σύμπλεγμα της Δεκανής. Τιμή και δόξα σε όλους τους εφέδρους, εθνοφύλακες, αλλά και στα μόνιμα στελέχη που έχουν πάρει αυτή την παρακαταθήκη και να τους διασφαλίσουμε όλους ότι υγεία και είδο ου δίδομαι, αλλά και ου κελά το παραδώσει. Έμφαση σε αυτό το στοιχείο, αλλά και το λέω για να μην φύγουμε στρεβλές εντυπώσεις. Αλλά μιλήσαμε για μια κοινωνία με υψηλές αξίες, ιδανικά και πολεμικές αρετές, που συνθέτει διαχρονικά την ελληνική ταυτότητα,
η οποία η μόνο μας αν χαθεί στην παρέμβαση μας. Ότι η ιδέα της εθνικής ταυτότητας και της δημοκρατίας δεν είναι επαγγελματικές ιδέες. Και το λέω αυτό γιατί ήρθα να μιλήσω για την εθνοφυλακή και με τιμά ο Στρατός Ξηράς που με κάλεσε να μιλήσω για την εθνοφυλακή ως τμήμα των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να αντιληφθώ τα άτομα που θα στελεχώσουν την εθνοφυλακή ως άτομα που επαγγελματικά θα εξυπηρετήσουν μόνο το Στρατό Ξηράς. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τον οποίο θα ήθελα αυτά τα άτομα της εθνοφυλακής να μπορούν να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Εκπρόσωπος του λιμενικού. Τα άτομα της εθνοφυλακής δεν θα είναι, δεν θα κλητευτούν και δεν θα αμείβονται για μια επαγγελματική κατοχύρωση. Δεν θα δείτε ότι ειδικά οι εκλογές που έχουν γίνει τον 21ο αιώνα έχουν από 48% ως 52% συμμετοχή. Αυτό είναι κατάδειγμα. Γιατί βγαίνει κάποιος ο οποίος θα πάρει το 30% επί του 52%. Αυτό είναι κατάδειγμα για δημοκρατία. Η εθνοφυλακή λοιπόν δεν ήθελε να εξυπηρετήσει τα στενά επαγγελματικά συμφέροντα, για μένα τουλάχιστον, φράζω προσωπική άποψη, ή τα επίπεδα ανεργίας ενός νησιού, μια περιοχής. Ήθελε να εξυπηρετήσει την ίδια την έννοια της ύπαρξης, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Είναι η συμμετοχική διαδικασία στην οποία ο ενεργός πολίτης είναι πράγματι πολίτης και ως πολίτης οφείλει να κρατά αυτό το πνεύμα που τονίζει η Δύση του πολίτη ο πλήτη. Δηλαδή του ανθρώπου που θα εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα, αλλά δεν θα είναι τι. Δεν θα είναι idiot. Τι εννοούμε idiot στα αγγλικά? Ιδιώτης. Αυτός που βλέπει μόνο την αρχαία ελληνική λέξη. Αυτός που βλέπει μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Η λέξη πολίτης σημαίνει τι? Ότι είναι μέλος μιας κοινότητας, μέλος μιας κοινωνίας, μέλος μιας εκκλησίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.